Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στη δηλώσεις Ζούγκλας. Η Αγγελική Στόγενη και σήμερα κοντά σας για να δούμε τι γίνεται μέχρι αυτή την ώρα σε Ελλάδα και κόσμο. Και θα ξεκινήσουμε με τους πληστηριασμούς, ένα φλέγον ζήτημα το οποίο καίει πολλά σπίτια, αρκετούς πολίτες σε αυτή τη χώρα. Της κρίσης που ζούμε, με τη μορφή του κατεπήγοντος η ρύθμιση για τους πληστηριασμούς. Λοιπόν, ένα θέμα καυτό, όπως σας είπα και λίγο πιο πριν. Την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου αναμένεται έτσι η επεξεργασία του νομοσχεδίου για τους πληστηριασμούς να αρχίσει στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, ενώ το Σάββατο αναμένεται να συζητηθεί και να τεθεί σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Σώματος. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο θέμα των πληστηριασμών. Τις επόμενες ημέρες, λοιπόν. Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στην Χρυσή Αυγή. Στα Πετράλωνα αρνήθηκαν οποιαδήποτε σχέση με τη Χρυσή Αυγή οι κατηγορούμενοι. Ξεκίνησε σήμερα στο εφετείο η δίκη των μελών της Χρυσής Αυγής που κατηγορούνται για τη δολοφονία ενός μετανάστη από το Πακιστάν. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν μέσω συνηγόρου ενώπιον των μελών του Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας οποιαδήποτε σχέση με τη συγκεκριμένη πολιτική παράταξη. Πρόκειται λοιπόν για τους Διονύση Λαϊκόπουλο και Χρήστο Στεριόπουλο, οι οποίοι θεωρούνται δράστες της δολοφονίας του 27χρονου Λουκμάν Σεζάντ τις πρώτες πρωινές ώρες, να θυμίσουμε, που έγινε 17 Γενάρη το 2013 στα Πετράλωνα. Το θύμα πήγαινε με το ποδήλατο στη δουλειά όταν δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι. Με την έναρξη της διαδικασίας, μέσα σε ένα έτσι γεμάτο από κόσμο ακροατήριο, η υπεράσπιση των κατηγορουμένων ζήτησε για τυπικούς λόγους την αποβολή της πολιτικής αγωγής. Και οι δύο κατηγορούμενοι, να σας πω, ότι υποστήριξαν πως δεν είχαν στόχο να σκοτώσουν τον 27χρονο Λεδαπό, ενώ αρνήθηκαν οποιαδήποτε σχέση με την Χρυσή Αυγή. Ο ένας, μάλιστα, από αυτούς, με εγγραφή του δήλωση, καταδικάζει την πρακτική του κόμματος και διαφωνεί με την ιδεολογία του. Η πολιτική αγωγή επεσήμανε ότι το συγκεκριμένο έγκλημα έχει ρατσιστικό κίνητρο και ζήτησε να κριθούν οι κατηγορούμενοι με βάση τις σχετικές διατάξεις του ποινικού κώδικα. Μάλιστα, αυτά και με τους κατηγορούμενους στο θέμα της δολοφονίας του Πακιστανού που έγινε πέρυσι, τον Ιανουάριο. Και να αλλάξουμε θέμα και να πάμε σε ένα θέμα το οποίο από χθες έτσι είναι πρώτο θέμα σε όλα τα δελτία ειδήσεων και όχι μόνο. Και στον κόσμο, θα λέγαμε, διότι ασκήθηκε ποινική δίωξη στον κύριο Λιάπη. Μια έκπληξη έτσι έκρυβε η δήλωση του πρώην Υπουργού Μιχάλη Λιάπη για το οικονομικό του του 2009, θα στα πω λίγο πιο μετά. Έπιασαν λοιπόν τον κύριο Λιάπη να έχει πλαστές πινακίδες και γενικότερα... Αγαπάει την παρανομία, δεν ξέρω, κύριος Λιάπης. Θα μας πει περισσότερο ο Βασίλης Αρυμπαλίδης, διότι είναι πολύ μεγάλο το θέμα και θέλω λίγο να το πιάσουμε από την αρχή. Τι έχει γίνει, έχουμε δει βίντεο στα κανάλια, έχουμε δει στο zoogla.gr, αποκλειστικό ρεπορτάζ. Να οδηγείτε στο αστυνομικό τμήμα, να δείτε και συνέχεια στον εισαγγελέα. Μεγάλο θέμα και ας το ξεκινήσουμε λοιπόν. Βασίλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βασίλη. Τεράστιο θέμα. Τεράστιο το θέμα με τον πρώην Υπουργό, τον Μιχάλη Λιάπη. Και γιατί είναι πρώην υπουργός και γιατί είναι πρώην υπουργός μεταφορών. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Ότι είναι και πρώην υπουργός μεταφορών, που αυτός και αν θα έπρεπε να είναι νομοταγής πολίτης. Μα είναι ο άνθρωπος ο οποίος έβγαζε τους νόμους για, πώς να το πω έτσι, απλά κατανοητά για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και είναι ο ίδιος ο οποίος το πιάστηκε χθες να παρανομεί. Έτσι. Να παρανομεί. Λίγο να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πού πήγαινε ο κύριος Λιάπης, για να τα πάρουμε ένα-ένα. Ο κύριος Λιάπης έκανε μια παρανομία ενός stop. Τον σταμάτησε η ομάδα Δίας για έλεγχο. Σε ποια περιοχή αυτό? Στην Λούτσα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Από εκεί και πέρα διαπίστωσαν οι άνθρωποι της ομάδας Δίας ότι οι πινακίδες που έφερε το αυτοκίνητό του... Το οποίο ήταν και ακριβό, να πούμε. Είναι ένα τζιπ το οποίο με πολλά κυβικά και ένα ακριβό τζιπ. Εντάξει, αυτό δεν είναι, νομίζω. Και ένα μικρό αυτοκίνητο να ήταν το ίδιο πράγμα. Καλά, κάνει απλώς τα αυτοκίνητα με κινητήρες υψηλού κυβισμού έχουν το μειονέκτημα αυτή τη στιγμή ότι έχουν πολύ μεγάλο φόρο πολυτελείας, έχουν υψηλά τέλη κυκλοφορίας και ούτω καθεξής. Σωστά. Τώρα, διαπίστωσαν οι άνθρωποι της ομάδας Δίας ότι οι πινακίδες οι οποίες έφερε το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, ένα Volkswagen Touareg, ήταν πλαστές. Αυτό πώς το καταλαβαίνει κάποιος? Αν κοιτάξει και στο ρεπορτάζ του Zoogla.gr και δει τα πλάνα, θα δει ότι οι πινακίδες δεν φέρουν πάνω τη σφραγίδα τη σφραγίδα της ελληνικής αστυνομίας, ελληνικής δημοκρατίας. Συγγνώμη. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που οι πινακίδες θεωρούνται έγγραφο. Σωστά. Και δηλαδή, να πούμε κάτι πολύ απλό. Για κακή του τύχη, τον σταμάτησαν για μια απλή παραβίαση stop και δακάλυψαν όλο αυτό το τεράστιο.
Για κακή του τύχη, για καλή τύχη όλων. Γιατί οι νόμοι, τους νόμους, όταν ειδικά μιλάμε για έναν πρώην Υπουργό Μεταφορών, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Δεν μιλάμε για έναν απλό πολίτη. Σωστά. Φανταστείτε, αν ο πρώην Υπουργός Μεταφορών παρανομεί και ζητάει έτσι τόσο απλά συγγνώμη, φανταστείτε όταν ήταν Υπουργός και είχε τεράστια δύναμη στα χέρια του, πώς αντιμετώπιζε τα πράγματα. Ο οποίος, να μας πεις έτσι λίγο, δικαιολογήθηκε. Απολογήθηκε και δικαιολογήθηκε. Δεν ξέρω τώρα. Διζήτησε συγγνώμη, αλλά νομίζω έσφαλα, ότι λέει, όλοι οι Έλληνες πολίτες, φορολογούμενοι, ναι, όλοι οι πολίτες οι οποίοι έχουν είτε μεγάλα είτε μικρά αυτοκίνητα και βεβαίως πληρώνουν τα τέλη κυκλοφορίας και ότι συνεπάγεται για ένα αυτοκίνητο, αν δέχονται τη συγγνώμη του πρώην Υπουργού, δεν τη δέχονται. Εγώ θεωρώ ότι η τιμωρία πρέπει να είναι παραδειγματική. Βεβαίως. Και το λέω αυτό γιατί βλέπουμε αντίστοιχες περιπτώσεις στο εξωτερικό. Αν γινόταν κάτι τέτοιο στο εξωτερικό. Μπορεί να αντιμετώπιζε και ποινή φυλάκισης. Καλά, και τώρα αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης. Και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης. Να πούμε γενικότερα τι ποινές αντιμετωπίζει ο Μιχάλης ο Λιάπης. Καταρχήν είχε τις πλαστές πινακίδες. Πλαστές πινακίδες, αυτές οι πινακίδες μπορεί να τις βγάλει οποιοδήποτε. Αυτές οι πινακίδες, να σου κάνω μία ερώτηση τώρα, Βασίλη, γιατί τα ξέρεις πολύ καλά αυτά τα θέματα με τα αυτοκίνητα. Για να βγάλει κάποιες πλαστές πινακίδες, και αυτό δεν θέλει μια διαδικασία. Τώρα κοιτάξτε, δεν είναι και τόσο πλαστές πινακίδες. Δηλαδή, το πλαστές. Εγώ θα έλεγα να μπορώ να το βάλω σε ένα εισαγωγικό. Σε εισαγωγικά, γιατί αν εγώ έχω ένα αυτοκίνητο με πινακίδα. Ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση, το 4.000 που είχε ο πρώην Υπουργός, και θέλω αυτές τις πινακίδες να τις βάλω στον τοίχο μου. Ναι. Μπορώ να πάω σε ένα κατάστημα που φτιάχνει πινακίδες, ναι, και να μου τις φτιάξει. Το παράνομο, ναι, αλλά και το αυτό πλαστό θέλει είναι διαδικασία, να τις τοποθετήσεις. Θέλω να σου πω. Η διαδικασία δεν νομίζω να είναι παράνομη. Η διαδικασία είναι να τις τοποθετήσεις πάνω στο αυτοκίνητό σου. Αυτό είναι το παράνομο. Γιατί μην ξεχνάμε κάτι πολύ απλό. Ναι, αλλά για να μπει στη διαδικασία, ένας πολίτης, και πόσο μάλλον μιλάμε για έναν υπουργό, πρώην Υπουργό Μεταφορών. Να μπει σε διαδικασία να πάει να βγάλει πλαστές πινακίδες, άρα κάτι είχε στο μυαλό του. Δεν πας και βγάζεις. Μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι, ναι, εγώ μπορώ να βγάλω τις πινακίδες για να τις βάλω στο σαλόνι μου, να βλέπω τις πινακίδες στο αυτοκίνητο. Δεν απαγορεύεται αυτό. Απαγορεύεται να τις πάνω στο αυτοκίνητο. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν καταστήματα, ναι, που φτιάχνουν τέτοιες πινακίδες απέναντι από την τροχιά Αθηνών. Μάλιστα. Δεν είναι παράνομο κάτι τέτοιο. Το παράνομο είναι από τη στιγμή που είχε καταθέσει πινακίδες ο κύριος Λιάπης. Όπως ισχυρίζεται και όπως έχει γίνει γνωστό, ναι, να προσπαθεί να δικαιολογηθεί. Σήμερα, λέει, ήταν η πρώτη μέρα, είπε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους που κυκλοφορούν πλαστές πινακίδες. Το έκανα για να γεμίσω τις μπαταρίες. Εντάξει, αυτό είναι το αστείο πραγματικά, γιατί αν ήθελε να μην πέσει η μπαταρία του αυτοκινήτου, ή θα είχε βγάλει τους πόλους, να το πω πολύ απλά, ναι, είτε θα είχε πάρει μια άλλη ειδική μπαταρία, η οποία κρατά σε ζωή. Ας το πούμε, την κανονική μπατάρια είναι ένα ειδικό μηχάνημα το οποίο μπαίνει στην πρίζα και συνδέεται με τους επόλους της μπατάρια και διατηρεί το αυτοκίνητο χωρίς να χρειάζεται να το βάζει μπροστά ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, είναι μια φθηνή δικαιολογία η οποία ακούσαμε και από τον Μιχάλη Λιάπη. Από εκεί και πέρα, τώρα, σύμφωνα με το ποινικό κώδικα και το άρθρο το 216, αντιμετωπίζει φυλάκιση πάνω από 3 μήνες. Αυτό όσον αφορά τις πλαστές πινακίδες. Ναι. Και τώρα, από εκεί και μπορεί πέρα. Μπορεί όμως να πληρώσει κάποιο ποσό στο. Αυτό θα το κρίνει το δικαστήριο, δεν μπορούμε να το κρίνουμε εμείς. Εμείς λέμε τι προβλέπει η νομοθεσία και θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ένα αυτοκίνητο το οποίο βρίσκεται σε ακινησία και βρίσκεται σε ακινησία για τον εξής λόγο. Γιατί ο ιδιοκτήτης έχει καταθέσει πινακίδες στην αρμόδια ΔΟΗ, οπότε έχει δηλώσει ότι εγώ το αυτοκίνητο μου το έχω παρκαρισμένο εκεί και δεν το αδυνατώ να το κυκλοφορήσω. Λοιπόν, να πούμε όμως, Βασίλη, γιατί έχουμε σταθεί μόνο στις πλαστές πινακίδες, ότι ο κύριος Λιάπης αντιμετωπίζει και τις κατηγορίες της ψευδούς βεβαίωσης και του ανασφάλιστου οχήματος. Ναι, είναι απολύτως λογικό να μην είχε ασφαλιστήριο συμβόλαιο, γιατί από τη στιγμή που δεν έχει πινακίδες, δεν μπορείς, και πινακίδες, άρα δεν έχει και την άδεια κυκλοφορίας, να ασφαλίσεις το αυτοκίνητό σου. Αντιμετωπίζει τη αφαίρεση διπλώματος για 2 χρόνια. Ναι. Αυτό προβλέπει η νομοθεσία όταν οδηγείς σε ένα αυτοκίνητο το οποίο βρίσκεται σε ακινησία, 2 χρόνια χωρίς δίπλωμα, και μιλάμε και μια ποινή χρηματική πάνω τουλάχιστον 1.500 ευρώ. Νομίζω θα είναι πολύ περισσότερα τα χρήματα τώρα για τον ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Ο κύριος Λιάπης, όταν σταμάτησαν οι αστυνομικοί, δεν έφερε ούτε μαζί του το δίπλωμα. Εντάξει, αυτό δεν είναι κακό. Μπορεί να το έχουμε ξεχάσει το δίπλωμα. Γιατί το δίπλωμα. Καλό είναι όμως, το έχεις πει και εσύ πάρα πολλές φορές, αυτά τα έγγραφα τα απαραίτητα πρέπει να τα έχουμε οργανωμένα σε ένα κουτάκι, σε ένα ντοσιέ. Ναι, δεν είναι ξέρω. Κάποια έγγραφα του αυτοκινήτου, όπως άδεια, το ασφαλιστήριο, το δίπλωμά μας. Αλλά πόσο μάλλον το λέω, ναι, δεν είναι.
να μην έχουμε μαζί μας το δίπλωμα οδήγησης, γιατί μπορεί να μας επιβεβαιώσει μία μικρή κλίση ή τροχέα, να πάμε το δίπλωμά μας την επόμενη μέρα και να διαπιστώσουμε ότι πράγματι έχουμε το δίπλωμά ναι, μας. Ναι, Βασίλη μου, αλλά όταν μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υπάρξει πρώην υπουργός μεταφορών, να μην είναι ο πρώτος που είναι να δίνει το παράδειγμα. Απέναντι στο γεγονός ότι κυκλοφορούσε με ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν είχε πινακίδες και είχε τοποθετήσει πλαστές, το να μην έχει μαζί του, γιατί το ξέχασε, δεν είναι ναι. ότι δεν το είχε, δεν υπήρχε, ναι, ναι. έχει δίπλωμα, είναι πτασματάκι, πραγματικά. Τώρα όσον αφορά το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το οποίο δεν υπήρχε γιατί, όπως είπαμε, δεν είχε την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, ναι. για να τις πάρει πίσω ότι θα πρέπει να κάνει άρση της ακινησίας, για να κάνεις άρση της ακινησίας του αυτοκινήτου σημαίνει ότι πρέπει να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας. Μετά να στείλεις τα χαρτιά στην ασφάλεια, να σου κάνει ναι, την ασφάλεια. Αλλά ο ίδιος είπε ότι είχα πληρώσει, λέει, τα τέλη κυκλοφορίας για το 2013. Ασφάλεια δεν είχα γιατί δεν το κυκλοφορούσα. Ήταν η κακιά ώρα. Θα τιμωρηθώ όπως πρέπει. Η ασφάλεια, ο κύριος Λιάπης, νομίζω, και το έχουμε πει, εγώ τουλάχιστον το έχω πει πάρα πολλές φορές και το έχουμε γράψει, πόσο εγκληματικό είναι να μην έχεις ασφάλεια στο αυτοκίνητό σου. Μην ξεχνάμε ότι σχεδόν 2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων δεν έχουν ασφάλεια. Αυτό είναι εγκληματικό. Θα το πω απλά κατανοητά. Ναι. Αν εμπλακείς σε ένα δυστύχημα, δεν λέω ατύχημα, δυστύχημα να έχουμε νεκρό, είναι σίγουρο ότι θα πληρώνουν την οικογένεια του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του, ακόμα και τα δυσέγγονά σου. Ναι. Είναι εγκληματικό πραγματικά. Όσοι δεν έχουν χρήματα να κυκλοφορήσουν ένα αυτοκίνητο, να το πούμε απλά, δεν το κυκλοφορούν. Και είναι ο κύριος πολλά Λιάπης, τα ερωτηματικά, όπως κύριε. Όπως μας λέει, την αστιότητα ήθελε να γεμίσει τις μπαταρίες. Και ο λόγος είναι γιατί θα έφευγα, λέει, για την Ασία, για ένα ταξίδι στην Ασία. Θα μπορούσε να κάνει το εξής ο κύριος Λιάπης. Να βάλει μπροστά το αυτοκίνητο ναι. και να μην χρειαστεί καν να το κινήσει. Δηλαδή να λειτουργήσει ο κινητήρας. Άμα ήθελε λίγο να φορτίσει η μπαταρία. Αλλά ο κύριος Λιάπης ήθελε να κυκλοφορήσει με το πολυτελές SUV, ενώ χιλιάδες είναι οι συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι στην αντίστοιχη θέση του κυρίου Λιάπη. Παραδίδουν τις πινακίδες γιατί δεν τα βγάζουν πέρα έτσι, λόγω τεκμήρι. Και έχουν αναγκαστεί να αγοράσουν ένα αυτοκινητάκι των 1.000 ευρώ επικίνδυνο, έτσι. Να βάζουν μέσα την οικογένειά τους. Αυτό θα έλεγα μόλις τώρα, διότι ο ίδιος είπε. Θα μπορούσε ο κύριος Λιάπης να κάνει το ίδιο. Γιατί σύμφωνα με τον ίδιο πάντα, κατέθεσε τον Αύγουστο τις πινακίδες του αυτοκινήτου για το τεκμήριο και οικονομικούς λόγους. Είπε ότι δεν είμαι φτωχός, αλλά αυτοί ήταν οι λόγοι που τον οδήγησαν τις καταθέσεις. Από την άλλη πλευρά όμως. Ναι, να κυκλοφορήσει. Έτσι, ακριβώς. Από τη στιγμή που Λιάπης, δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα με ένα αυτοκίνητο τόσο μεγάλου κυβισμού, όπως είπες πολύ σωστά, Βασίλη, τι κάνεις, πας και αγοράζεις ή πουλάς αυτό που έχεις ή αγοράζεις ένα πολύ πιο φθηνό, έτσι ώστε να μην έχεις τόσο υψηλό τεκμήριο και δεν κάνεις αυτή την παραμονή. Ο κύριος Λιάπης, ο κάθε Λιάπης, ο κάθε υπουργός, ο πρώην υπουργός, έχουν την αίσθηση ότι στην Ελλάδα υπάρχει ασυλία. Υπήρχε ασυλία, πράγματι, υπήρχε ασυλία πριν από 5 χρόνια. Αν σταμάταγε η ομάδα Δίας ή ένας αστυνομικός έναν πρώην υπουργό και ήθελε να του πάρει το δίπλωμα ή ήθελε, θα γινότανε, μπορείτε να καταλάβετε τι θα γινότανε. Πλέον λόγω της κρίσης έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Ακόμα και οι πρώην υπουργοί αντιμετωπίζουν τώρα βαρύτατες κατηγορίες. Και περιμένουμε, όπως το είπα και στην αρχή, παραδειγματική τιμωρία. Σωστά. Γιατί πρέπει να είναι παραδειγματική. Για να το ξανατονίσουμε, πρώην υπουργός μεταφορών. Έτσι. Ο αυτό ίδιος, είναι... αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Λιάπης πριν από μερικά χρόνια, όταν ήταν υπουργός μεταφορών, είχε βγει δημόσια και είχε πει πρέπει η τροχέα να επιβάλλει πρόστιμο στον πρώην νομάρχη της Θεσσαλονίκης. Τον κύριο Ψωμιάδη, γιατί δεν φορούσε κράνος. Δηλαδή, γιατί πρέπει, λέει, πολλοί να τηρούν τον κώδικο δικής κυκλοφορίας. Εγώ θα σου θυμίσω και κάτι άλλο και να το θυμίσω και στον κόσμο που ίσως να μην το γνωρίζει. Ο κύριος Λιάπης έχει υπάρξει και υπουργός πολιτισμού. Την περίοδο εκείνη, λοιπόν, είχε το 2009, το οικονομικό έτος 2009, βλέποντας τη φορολογική του δήλωση, λοιπόν, βρέθηκε μία έκπληξη σε αυτή ότι έλαβε επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, ΕΚΑΣ, ύψους δηλαδή, ύψους 6.434 ευρώ. Βέβαια, αυτό ο ίδιος είπε ότι υπήρξε τσιλά, έγινε ένα λάθος τυπογραφικό από τον λογιστή του κτλ. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι έχει και στο παρελθόν αντιμετωπίσει προβλήματα με τον νόμο, όχι ίδιο. Εγώ νομίζω ότι αλλά αυτό το οποίο μας λες τώρα, Αγγελική, είναι πολύ μικρό. Και ναι. το λέω γιατί αν ο πρώην υπουργός κυκλοφορεί το αυτοκίνητο που δεν έχει πινακίδες, το κυκλοφορεί κανονικά στους δρόμους με πλαστές πινακίδες, φανταστείτε τι πρέπει να κάνουν οι απλοί πολίτες. Θα έπρεπε όλοι δηλαδή
να πάρουν τα αυτοκίνητά τους τα παρκαρισμένα και να τα βγάλουν στους δρόμους. Ναι, ναι, ναι. Ένα αντίστοιχο άρθρο έχουμε κάνει πριν από μερικούς μήνες, όπου δημοσίευσαμε μια φωτογραφία με ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο πάνω στο πεζοδρόμιο, ναι, έξω από το σπίτι του ίδιου του Πρωθυπουργού. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν γίνεται έξω από το σπίτι του ίδιου του Πρωθυπουργού να είναι παράνομα παρκαρισμένο αυτοκίνητο πάνω στο πεζοδρόμιο. Δεν νοείται, πάνω στο πεζοδρόμιο, και μετά να έρχεται η ίδια τροχιά να σου λέει: εγώ θα σου βεβαιώσω, κλείσει, γιατί παρανόμησες. Δηλαδή, το παράδειγμα ποιος το δίνει σε αυτή τη χώρα. Σωστά. Και θα πω και κάτι για να κλείσουμε το θέμα, γιατί υπάρχουν πολλά τα οποία πρέπει να, να πούμε. Ότι προκαλεί έτσι αίσθηση το γεγονός ότι στα γραφεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος έφτασε μια ανώνυμη καταγγελία, στην οποία αναφερόταν ότι ο πρώην υπουργός Μιχάλης Λιάπης κυκλοφορεί με το αυτοκίνητο αυτό, το οποίο φέρει πλαστές πινακίδες. Άρα αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν ήταν η πρώτη μέρα που κυκλοφορούσε. Σωστά. Βέβαια, αυτό πρέπει να βγει με επίσημη ανακοίνωση το ΣΔΟΕ και να πει όντως υπήρχε αυτή η καταγγελία και να την είχαν ψάξει. Αλλά από τη στιγμή δεν νομίζω να είναι έτσι να αιωρείται αυτή η φήμη, θα Σωστά. ήταν πραγματικότητα. Θα δούμε, εδώ θα είμαστε να το παρακολουθήσουμε. Θα το δούμε, γιατί αν ισχύει κάτι τέτοιο, εδώ τώρα μιλάμε για ψευδή κατάθεση. Σωστά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη Σαριμπαλίδη. Καλή συνέχεια. Εμείς θα συνεχίσουμε και θα πάμε σε μία είδηση η οποία έσκασε πριν από λίγο και έχει να κάνει με το Σούνιο. Αστυνομία και λιμενικό αυτή τη στιγμή κάνουν έρευνες στο Σούνιο, στο ακροτήρι συγκεκριμένα και τη θαλάσσια περιοχή του Σουνίου για τον εντοπισμό αγνοούμενου επιβαίνοντας σε γιο ταχύ. Βασίλη Ζέρβα στην τηλεφωνική μας γραμμή από την αίθουσα σύνταξης του ζούγκλα.gr. Καλό μεσημέρι, Αγγελική, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Πραγματικά είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα έρευνες του λιμενικού αλλά και της αστυνομίας στην θαλάσσια περιοχή του Σουνίου. Εκεί ψάχνουν να εντοπίσουν οδηγό αυτοκινήτου, το οποίο αυτοκίνητο βρέθηκε στα βράχια εκεί στην περιοχή, στο 56ο χιλιόμετρο της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου. Το πρωί λοιπόν υπήρξε ένα τηλεφώνημα από κάποιον διερχόμενο οδηγό, ο οποίος είπε ότι έχουν σπάσει μπάρες στο σημείο του δρόμου και ένα αυτοκίνητο βρίσκεται στα βράχια δίπλα στη θάλασσα. Πήγαν αμέσως αστυνομικοί, κατέβηκαν στα βράχια, είδαν το αυτοκίνητο πραγματικά το οποίο βρισκόταν εκεί, όμως δεν υπήρχε κανείς επιβαίνοντας μέσα σε αυτό. Ψάχνοντας οι αστυνομικοί βρήκαν κάποιες κοιλίδες αίματος έξω από το αυτοκίνητο και αμέσως κάλεσαν το λιμενικό για να ξεκινήσουν οι έρευνες και στην θαλάσσια περιοχή, μήπως δηλαδή ο οδηγός του αυτοκινήτου μετά την πρόσκληση του οχήματος στα βράχια εξφενδονίστηκε και έχει πέσει μέσα στη θάλασσα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη του οδηγού. Δεν γνωρίζουμε αν ήταν ένα άτομο μέσα στο αυτοκίνητο, αν ήταν παραπάνω, έτσι. Αυτά όλα θα φανούν στην πορεία. Πάντως, οι έρευνες των λιμενικών αρχών στη θαλάσσια περιοχή ακόμη δεν έχουν αποτέλεσμα. Δεν, ναι. δεν έχει βρεθεί δηλαδή κανένα ίχνος ανθρώπου εκεί. Το ίδιο ισχύει και στην Ξηρά, δηλαδή οι αστυνομικοί εκτενίζουν την περιοχή γύρω-γύρω. Για να ξεκρεμώδουν και τις συνθήκες με τις οποίες έτσι συνέβη το περιστατικό αυτό. Ναι, δεν γνωρίζουμε τώρα. Μπορεί να έχασε τον έλεγχο, να ξέφυγε από την πορεία του, να πέσει το αυτοκίνητο εκεί. Μήπως ήταν κάποια απόπειρα αυτοκτονίας, και αυτό εξετάζουν. Είναι πολλά έτσι, σωστά τα ερωτήματα. Αλλά ακόμη δεν υπάρχει αποτέλεσμα σε αυτή την έρευνα. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με το λιμενικό σώμα. Και αν προκύψει κάτι κατά τη διάρκεια της εκπομπής, Αγγελική, θα συνδεθούμε και πάλι να τα πούμε. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Να είσαι καλά. Σκάνδαλο μεγατόνων έχει ξεσπάσει στην Τουρκία. Το συζητήσαμε και χθες, αλλά σήμερα το ρεπορτάζ είναι πολύ πιο πλούσιο. Διότι εμπλέκονται οι γη μεγάλων έτσι, μορφών του πολιτικού σκηνικού στην Τουρκία. Περισσότερες έτσι κατηγορούνται για λαθρεμπόριο, για ξέπλυμα χρήματος, πάρα πολλές κατηγορίες και βαριές. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα θέμα το οποίο έχει παγκόσμια, παίρνει παγκόσμια διάσταση, γιατί μιλάμε για μεγάλα ονόματα του πολιτικού κόσμου της Τουρκίας. Και θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα με τον Μάριο Μπουμπή, τον δημοσιογράφο από το ζούγκλα.gr, ο οποίος γνωρίζει το θέμα και θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, Αγγελική. Λοιπόν, το σκάνδαλο μεγατόνων στην Τουρκία λαμβάνει όσο περνούν οι ώρες όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. Καταρχήν να σημειώσουμε ότι αυτή θεωρείται πως είναι η μεγαλύτερη έρευνα στην ιστορία της τουρκικής αστυνομίας σχετικά με υποθέσεις που αφορούν διαφθορά, διαπλοκή και δωροδοκίες. Αυτή η έρευνα έληξε θριαμβευτικά χτες το βράδυ
όπου διενεργήθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα, δεν ήταν ενήμερος ούτε ο Πρωθυπουργός της χώρας Ταγί Περντογάν, και το αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν οι συλλήψεις να ξεπεράσουν τις 18 και, όπως είπαμε και χτες, να έχουν συλληφθεί οι γη τριών υπουργών της τωρινής κυβέρνησης. Σύμφωνα με τις αναλύσεις των ειδικών, υποτίθεται πως υπάρχει ένα υπόβαθρο το οποίο ξεκινάει από την αντιπαράθεση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με έναν πάρα πολύ ισχυρό ημάμι και έναν πολύ ισχυρό παίχτη γενικά της παρακυβερνητικής κατά κάποιο τρόπο σκακέρας. Μιλάμε για πολύ μεγάλα ονόματα, Μάρια, έτσι, γιους πολύ μεγάλων ονομάτων του πολιτικού κόσμου της Τουρκίας, έτσι. Ναι. Υπουργοί όπως οικονομικών, εσωτερικών, περιβάλλοντος. Ναι. Πραγματικά παίρνει πολύ μεγάλη διάσταση το θέμα. Πες μας, τι άλλο ξέρουμε γι' αυτό. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι συμπληρωματικά στις κατηγορίες αυτές υπάρχει και η δωροδοκία και το ξεπλύμα χρήματος και το λαθρεμπόριο. Μάλιστα. Οπότε το σημερινό νέο είναι ότι στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας καρατομήθηκαν από τις υπηρεσίες τους 5 διοικητές των αστυνομικών αρχών της Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι υποτίθεται πως σχετίζονται με τις έρευνες αυτές για την διαπλοκή. Αυτή τη στιγμή οι προσαχθέντες έχουν φτάσει τους 51. Μάλιστα. Μεγαλώνει η λίστα και μιλάμε για άτομα που ανήκουν στην αφρόκρεμα, έτσι, της γείτονος χώρας. Ναι, ενώ αργά το βράδυ κυκλοφόρησε και η πληροφορία ότι αποπέφθηκαν και κάποιοι εισαγγελείς που ασχολούνται με αυτή την έρευνα. Όμως, ο Γενικός Εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης τα ξημερώματα δήλωσε πως αυτή τη στιγμή οι εισαγγελείς εκτελούν κανονικά τα καθήκοντά τους και δεν υπάρχει καμία εμπλοκή της εισαγγελίας με την κακή έννοια στην όλη υπόθεση. Περιμένουμε να δούμε μεγάλη γωνία αν αυτές οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι γη υπουργών, όπως είπαμε λίγο πιο πριν, στην Τουρκία, ισχύουν, είναι όντως αληθείς. Γιατί πραγματικά μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο που απασχολεί στην Τουρκία και έχει ακουστεί σε όλο τον κόσμο, έτσι. Ναι, ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Καλά, καλή συνέχεια. Χαμός γίνεται από το πρωί στη Βουλή. Κόκκινο, έτσι, έχει χτυπήσει ήδη το θερμόμετρο στη Βουλή, καθώς ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης μαζί με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα μιλάνε για το φλέγον ζήτημα των υποβρυχίων. Να σας πω ότι η συζήτηση αυτή για το αν θα συσταθεί ή όχι η Εξεταστική Επιτροπή ξεκίνησε στις 10 και 20 το πρωί σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 5 το απόγευμα. Να δούμε, θα ολοκληρωθεί ή όχι. Την πρόταση έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, προκαλεί την οργή του Βαγγελίου Βενιζέλου, ο οποίος και κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα για αποπροσανατολισμό της κοινή γνώμη. Όλο το ρεπορτάζ έχει ο Λάμπρος Παναγιώτου, ο ειδικός στα δέματα της Βουλής, δημοσιογράφος του Zoukla.gr. Καλησπέρα, Λάμπρο. Καλησπέρα. Δώσ' μας όλο το κλίμα και τι συμβαίνει στη Βουλή από το πρωί. Υπήρξε ένας βουλευτής των Εξάρτητων Ελλήνων, ο κ. Νταβρής, που είπε ότι το περισκόπιο του υποβρυχίου δεν βλέπει ξηρά. Εγώ θα πω ότι το περισκόπιο του υποβρυχίου βρήκε σήμερα, βρήκε ξηρά και βρήκε διπλωμάτη σχνίπα στο μεθύσι. Είναι ήδη τη τελευταία στιγμή, πριν πάμε στα υποβρύχια, να πούμε ότι συνελήφθη διπλωμάτης σχνίπα στο μεθύσι. Ή άνθρωπος των ξένων αποστολών. Τι εννοώ. Mm-hmm. Με αφορμή το περιστατικό χθες που είχαμε με τον πρώην Υπουργό Μεταφορών, τον Μιχάλη Λιάπη, ο οποίος είχε πλαστές πινακίδες. Το συζητήσαμε πριν εδώ στην εκπομπή. Ναι, διεξοδικά. Τι προκύπτει όμως. Έκανε ερώτηση ο Ανδρέας Ψυχάρης. Αναφέρθηκε δηλαδή στη Βουλή, σχολιάστηκε σήμερα αυτό, έτσι. Πάρα πολύ. Μάλιστα, έγινε και ερώτηση από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέα Ψυχάρη, να μας πει, γιατί ο άνθρωπος ήταν πρέσβης. Ξέρει δηλαδή τι κάνουν οι ξένες αποστολές εδώ στην Ελλάδα ή οι διπλωμάτες, και ζήτησε από τον αρμόδιο υπουργό και από την αστυνομία να το πούν αν αλωνίζουν ή όχι εδώ οι ξένες αποστολές. Και προκύπτει ότι όχι μόνο αλωνίζουν και κάνουν ό,τι θέλουν, λες και είναι τσιφλίκι τους, μάλιστα λέει ο βουλευτής, από τη στιγμή που κατηγορούν την Ελλάδα για την οικονομική κρίση, για τις ατασταλίες και το ένα το άλλο. Εδώ λέει συμπεριφέρονται σκήνα ποικία τους. Και από τον έλεγχο, τι διαπιστώθηκε, Αντζελίνα μου, ότι έχουν συλλάβει μέχρι και διπλωμάτης κνύπα στο μεθύσι στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν δεν μεθάμε μόνο εμείς, μεθάνε και οι ξένοι. Αυτό είναι το κάνουμε λίγο κουράγιο στο... Να κάνουμε κουράγιο στο Μιχάλη Λιάπη. Ναι. Να πω δηλαδή ότι βεβαιώθηκαν επί την τελευταία χρονιά 151 συνολικά παραβάσεις σε βάρος οδηγών
οχημάτων διπλωματικών και εν γέννη ξένων αποστολών. Ναι. 148 είναι για παράνομη στάθμευση, μία για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, μία για παράβαση των άρθρων 12, 19 και 33 του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και μία για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ σε βαθμό πλημελήματος. Επιβλήθηκε πρόστιμος παραβάτες, λέει, ενώ στην τελευταία περίπτωση της βεβαίωσης παράβασης για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, ο οδηγός συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αυτόφορο στην Εισαγγελία Πλημμυδικών Αθηνών. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία που έχουμε, που μας έδωσε, οφείλουμε να πούμε, ο Ανδρέας Ψυχάρης από μετά την ερώτηση που έκανε. Άρα λοιπόν, αφήνουμε το θέμα του Μιχάλη Λάπη, ας κάνει κουράγιο, δηλαδή με την έννοια, κοίτα Μιχάλη μου. Και να πληρώσει τις παραβάσεις που έχει κάνει, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει παρανομίες, άλλωστε. Ποιος? Ο Μιχάλης Λάπης. Ναι, ο Μιχάλης είναι παράνομος γενικά στη ζωή. Τώρα πάμε στα υποβρύχια, εδώ από το πρωί η συζήτηση. Τεράστιο θέμα. Με την αξιωματική αντιπολίτευση και την συγκυβέρνηση να διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Ο Θόδωρας Δρίτσας από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι πρέπει να προχωρήσει εξεταστική, γιατί έτσι θα δώσουμε, λέει, θα μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν τα... Όχι. Εξεταστική για να δούμε τι έγινε με αυτή τη ζημιογόνο σύμβαση που υπογράφει το 2010 από τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Ναι. Έχετε εμπάθεια, του λέει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, με το πρόσωπο του αρχηγού αλλά και του κόμματος, ο κ. Παναγιώτης Ρήγας. Ενώ την ίδια στιγμή ο Κωνσταντίνος Τασούλος από τη Νέα Δημοκρατία εξήγησε και εκείνος τους λόγους ότι μπορεί να μην ήταν και καλύτερη σύμβαση, αλλά τουλάχιστον η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει, να δώσει λύσεις σε αυτά τα θέματα και να επαναλειτουργήσουν τα ναυπηγεία. Εδώ τι βλέπουμε, δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ συντάσσονται. Και η Δημάρ δεν θα καταψηφίσει, δηλαδή δεν θα ψηφίσει υπέρ της πρότασης. Η Δημάρ με το σκεπτικό, η Δημοκρατική Αριστερά με το σκεπτικό, Άτζη μου, ότι η ιστορία αυτή ήρθε στη Βουλή τότε, η σύμβαση. Άρα λοιπόν, εφόσον επικυρώθηκε από την Βουλή, υπάρχει πολιτικό πρόβλημα. Και αν δηλαδή υπάρχει πρόβλημα, είναι πολιτικό. Οπότε είναι ο λαός που θα αποφανθεί και θα αποφασίσει για τη συγκεκριμένη σύμβαση. Δηλαδή, αν θα ο λαός καταψηφίσει ή υπερψηφίσει το ΠΑΣΟΚ, αυτό εννοεί. Ότι θα υπάρχει... Ποια είναι η στάση των υπόλοιπων κομμάτων? Ορίστε. Η στάση των υπόλοιπων κομμάτων. Λοιπόν, ξεκινάμε. Είπαμε, η Κουμουνδούρου, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει την κεφαλή του Βενιζέλου επί πίνακη, γι' αυτό κάνει και την πρόταση. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ συντάσσονται και λένε όχι σε αυτή την εξεταστική, γιατί η χώρα σε λίγες μέρες παίρνει την Προεδρία. Η σύμβαση ήταν καλή, δεν ζημιώθηκε το κράτος, αλλά θα πρέπει να υπάρξει λύση από την κυβέρνηση. Πώς γίνεται να μην ζημιώθει το κράτος, αλλά να δοθεί λύση από την κυβέρνηση, αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Τώρα είναι στο βήμα ο Δημήτρης Αδραμόπουλος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Η το βλέπουμε αυτή τη στιγμή ζωντανά, ναι. Και όση ώρα μας μιλάς, είμαστε απευθείας συνδεδεμένοι με τη Βουλή. Η Δημοκρατική Αριστερά, είπαμε, επαναλαμβάνω, με την κυρία Μαρία Γιαννακάκη, είπε όχι στην εξεταστική αυτή επιτροπή. Όχι, γιατί η σύμβαση συγκεκριμένη το 2010 ήρθε στη Βουλή, υπερψηφίστηκε. Τότε είχαμε και τις φωνές από τη Νέα Δημοκρατία ότι είναι μια σύμβαση ζημιογόνα κτλ. Βλέπουμε μια αλλαγή στάση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό έτερον εκάτερον, άλλη υπόθεση. Άρα λοιπόν θα πρέπει ο λαός να αποφασίσει και όχι τις εξεταστικές. Η Χρυσή Αυγή από την πλευρά της λέει ότι ψηφίζουμε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, αν και θεωρούμε ότι το σκάνδαλο είναι διαχρονικό και δεν θα δοθεί ποτέ λύση. Έχουμε μια ένσταση από την πλευρά των ανεξάρτητων Ελλήνων, όπου ο κύριος Νταβρής των ανεξάρτητων Ελλήνων είπε χαρακτηριστικά ότι δεν θα οδηγήσει πουθενά. Ρώτησε την αξιωματική αντιπολίτευση, πιστεύετε κύριε Δρίτσο ότι θα οδηγήσει κάπου? Όχι, απάντησε ο ίδιος. Πιστεύετε κύριε Νέα Δημοκρατία ότι αν γίνει εξεταστική θα δοθεί λύση? Όχι. Μίλησε για διαπλοκή στους ένστολους, γιατί αυτός ως ένστολος ήταν αεροπόρος, πιλότος ήταν. Ως ένστολος, λέει, είδε όλη το τι γινόταν μέσα στο στρατό κτλ. Να μην σύψει και δυσοσμία. Μάλιστα λέει ότι είναι βαρύτερο το αδίκημα που έκανε ο Βενιζέλος να κρατήσει το στικάκι με τα αμυντικά σχέδια σπίτι του και κανένας δεν τον κάλεσε εδώ από αυτό των υποβρυχίων. Θα ψηφίσουν κατά συνείδηση, θα το δούμε αυτό, γιατί κατά συνείδηση θα ψηφίσουν οι ανεξάρτητοι Ελληνές, σε πόσο άλλα θέμα τώρα, Αντζελίνα μου, στο θέμα της χρηματοδότησης της Χρυσής Αυγής. Αυτό ήθελα να συζητήσουμε τώρα, διότι στις 4.30 έτσι θα συζητηθεί το θέμα της χρηματοδότησης. Να πω και τελευταίο για το Κομμουνιστικό Κόμμα, να μην το αδικήσουμε. Ναι. Επιζήμια, λέει, είπε η Διαμάντα Μανολάκου από το ΚΚΕ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στην ερώτηση που κάνει για την εξεταστική λέει ότι είναι επιζήμια η σύμβαση που έκανε. Δεν είναι μόνο επιζήμια, λέει, είναι καταστροφική, διάλυσε στην κυριολεξία την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Άρα λοιπόν
υπερψηφίζει την πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Mm-hmm. Να πω ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος λέει ότι είναι μείζον πολιτικό λάθος, άρα λοιπόν την καταψηφίζει και εξήγησε τους λόγους γιατί καταψηφίζει από τους ανεξάρτητους δημοκρατικούς Έλληνες, δηλαδή από τους δημοκρατικούς ανεξάρτητους Έλληνες. Είναι 10-11 βουλευτές αυτοί που καταψηφίζουν, όπως είπε ο Ανδρέας Λοβέρδος. Μάλιστα. Πάμε στο θέμα της διευκρινίσω. Ο Ανδρέας Λοβέρδος είπε καταψηφίζει. Ότι είναι, δημιουργεί μείζον πολιτικό λάθος αυτή τη στιγμή που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ την ερώτηση. Ναι. Το θέμα είναι να γίνονται τέτοιες συζητήσεις στη Βουλή για τόσο σοβαρά θέματα, αλλά να έχουν και αποτέλεσμα. Εδώ έγιναν δύο εξεταστικές και δεν οδήγησαν πουθενά. Μάλιστα. Πουθενά δεν οδήγησαν. Πιστεύω ότι η δικαιοσύνη είναι αυτή που μπορεί ενίοτε να δώσει λύση στα θέματα, γιατί ισχύει πολλές φορές το κόρακα σκορά κομμάτια δεν βγάζει. Μερικοί βγάζουν το δεν, οπότε βγάζει. Εγώ πιστεύω πως δεν βγάζει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σήμερα στις 4:30 θα συζητηθεί, θα γίνει μάλλον νομαστική ψηφοφορία. Ναι. Για το αν θα συνεχιστεί ή όχι η χρηματοδότηση της αυγής. Έτσι. Εδώ έχουμε τον Παναγιώτη Καμένο, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο μαζί μας. Ναι. Ήμασταν εκεί στην είσοδο της Βουλής που ανέβαινε και λέει ότι εγώ θα αφήσω τους βουλευτές μου να ψηφίσουν κατά συνείδηση. Γιατί λέει, εγώ θεωρώ ότι από τη στιγμή που η υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη θα ήταν αυτή που θα έπρεπε να δώσει τη λύση. Δηλαδή να δεσμεύσει λογαριασμούς, να δώσει εντολή να σταματήσει χρηματοδότηση και δεν είναι η Βουλή αυτή που θα πρέπει να αποφασίσει. Δηλαδή από τη στιγμή που είναι στα χέρια της δικαιοσύνης, εμείς γιατί να ασχοληθούμε με το θέμα. Εσύ είσαι πολύ έμπειρος στα θέματα της Βουλής. Να σου κάνω έτσι μια ερώτηση προσωπική εκτίμηση. Θα συνεχιστεί η χρηματοδότηση της Χρυσής Αυγής? Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει, γιατί Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Δημοκρατική Αριστερά και Κομμουνιστικό Κόμμα ψηφίζουν την διακοπή της χρηματοδότησης της Χρυσής Αυγής. Αυτό θα φέρει βέβαια πολύ μεγάλη ένταση στους βουλευτές του κόμματος που ήδη έχουν έτσι αρκετά μαζεμένα στους υπόλοιπους και το έχουν δείξει με τις ομιλίες τους στη Βουλή κάθε τόσο. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον, ενδιαφέρον θα έχει περισσότερο αυτό που άφησε να εννοηθεί ο Καμένος, ότι δεν είναι μόνο ανεξάρτητοι Έλληνες που αντιδρούν σε αυτή τη διαδικασία, θα υπάρχουν και άλλες εκπλήξεις. Δηλαδή, εγώ από τη συζήτηση που άκουσα χθες και που είδα εδώ στη Βουλή, πιστεύω ότι από άλλα κόμματα δεν θα υπάρξουν αντιδράσεις ή βουλευτές που θα καταψηφίσουν τη συγκεκριμένη πρόταση. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι τα τρία άλλα κόμματα δεν θα έχουν διαρροές. Πιστεύω εγώ. Ο Παναγιώτης Καμένος όμως μας είπε ότι θα υπάρξουν και εκπλήξεις. Μπορεί να ξέρει κάτι παραπάνω, αρχηγός κόμματος είναι. Οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής τι λένε για αυτό? Λένε ότι δεν είναι παράνομη όλη η διαδικασία και ότι δεν πρέπει. Καταρχάς θεωρούν ότι το κατηγορητήριο δεν στοιχειοδοτείται πουθενά. Και ότι παράνομο και αντισυνταγματικό, όπως λένε. Αδίκως και παρανόμως κρατούνται οι τρεις βουλευτές τους, δηλαδή ο αρχηγός τους και οι άλλοι δύο. Αυτό από την αρχή φωνάζουν τις Χρυσής Αυγής και μάλιστα κάθε φορά που έχουμε να ψηφίσουμε ψηφοφορία ζητάνε να έρθουν εδώ οι βουλευτές τους, έχουν αυτό το δικαίωμα, αν τους το επιτρέπει ο εισαγγελέας, να έρθουν εδώ να ψηφίσουν τόσο ο Νίκος Μιχαλολιάκος όσο και άλλοι δύο βουλευτές. Βρίσκονται ήδη αυτή τη στιγμή. Τώρα δεν έγινε αποδεκτό από τις εισαγγελικές αρχές που απαγορεύσαν, δηλαδή δεν δίνουν δικαίωμα, δεν δίνουν την άδεια στους τρεις να έρθουν εδώ στη Βουλή και να ψηφίσουν. Γιατί είπαμε ότι δεν έχουν εκπέσει ακόμη τη βουλευτική του ιδιότητα ή ο Μιχαλολιάκος τη αρχηγική του ιδιότητα. Έχουν έρθει αυτή τη στιγμή οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής στη Βουλή, έχουν καταφτάσει? Αν. Έχουν καταφτάσει, λέω, οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Ναι, έχουν καταφτάσει, έχει μιλήσει μάλιστα. Τώρα μιλάνε για τα. Μίλησε ο Παναγιώτης για τα υποβρύχια. Σου είπα ότι, είπε ότι ψηφίζουμε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τα εξοπλιστικά προγράμματα και είπε ότι όλοι μαζί τα υπέγραψαν, καθημίζοντας το όλοι μαζί τα έφαγαν. Κάποιο σχόλιο για την αναστολή της χρηματοδότησης? Θα γίνει μετά δεν η συζήτηση. Δεν έκανε κάποιο μικρό σχόλιο. Ναι. Θα γίνει μετά η συζήτηση. Όχι, έγινε χθες η συζήτηση και ανέβασαν τους τόνους οι Χρυσαυγίτες. Ναι. Όμως τα υπόλοιπα κόμματα είπαν ότι δεν μπορείτε εσείς να έρχεστε εδώ και να μας κάνετε και μάθημα. Αυτό είναι αδιανόητο. Να πω και κάτι άλλο. Είχε κάνει η κυρία βουλευτήνα, δηλαδή η κυρία Μαρία Χρυσοβελώνη, των Ανεξάρτητων Ελλήνων, μια ερώτηση εδώ στον πρόεδρο της Βουλής και που αφορούσε μια αντίκα, Αντζελίνα μου. Mm-hmm. Ένα αυτοκίνητο αντίκα το οποίο ήταν σταθμευμένο στο πάρκινγκ της Βουλής. Είχε πινακίδες, δεν ήταν αυτό τουλιάπι, είχε πινακίδες, αλλά έχει αυτές τις πινακίδες που επιτρέπουν την κυκλοφορία του μόνο για εκδηλώσεις τέτοιων αυτοκινήτων. Δηλαδή, αν έχουμε ράλι από αντίκες, τότε μπορεί να κυκλοφορήσει. Η κυρία Χρυσοβελώνη καταγγέλει ότι όχι μόνο ήταν εδώ στο χώρο στάθμευση της Βουλής, αλλά το έπαιρνε είναι πολιτικό στέλεχος ο ιδιοκτήτης του, ανώτατο, να δούμε ποιος είναι αυτός, αν θα μας τον δώσουν τελικά, ο οποίος το χρησιμοποιούσε να πηγαίνει και στη λαϊκή αγορά.
Εγώ το λέω κατεφημισμό, λαϊκή αγορά, με την έννοια ότι το έπαιρνε ο άνθρωπος, πήγαινε σπίτι του, ξαναγυρνούσε, έκανε τις δουλειές κτλ. Που δεν επιτρέπεται εφόσον είναι αντίκα αυτοκίνητο, γιατί αυτά τα αυτοκίνητα δεν πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας. Άρα λοιπόν είχε τζάμπα χώρο στάθμευσης, τζάμπα διέλευση στους δρόμους και τζάμπα τέλη κυκλοφορίας. Δεν πλήρωνε. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο Λιάπης, είναι κι άλλοι. Γι' αυτό το παράδειγμα. Εγώ θέλω να δώσω κουράγιο στον Υπουργό να μην το πάρει κατάκαρδα και μας πάρει τίποτα. Εντάξει. Ουδής άσφαλτος. Μάλιστα, Λάμπρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Μπροστά στην κεντρική λοιπόν είσοδο του κτηρίου, όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, επί της Καραγεώργης Σερβίας, βρίσκονται από τις 7 το πρωί απολυμμένες καθαρίστριες. Στο σημείο λοιπόν βρέθηκαν και αστυνομικές δυνάμεις. Οι καθαρίστριες φώναζαν συνθήματα κατά της κυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών κ. Στουρνάρα, κατηγορώντας τον για αντιλαϊκή πολιτική. Η συγκέντρωση αυτή διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στη σκιά της απόφασης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης να θέσει σε διαθεσιμότητα περίπου 600 καθαρίστριες. Καταλαβαίνετε. Το να χάνουν τη δουλειά τους σε τέτοιες εποχές άνθρωποι που έχουν και μια οικογένεια από πίσω είναι ό,τι χειρότερο. Αυτή λοιπόν η απόφαση της κυβέρνησης τέλος πάντων να υπάρξει διαθεσιμότητα έχει βάλει πολλές ανησυχίες μάλλον και έχει εκνευρίσει πάρα πολλούς οι οποίοι κοντεύουν να χάσουν τη δουλειά τους και να χάσουν μάλιστα κατά συνέπεια χρήματα τα οποία τους είναι απαραίτητα. Πάμε στην Ολλανδία, διότι μέσω της τηλεόρασης της ζούγκλας μπορούμε να ταξιδεύουμε ανά τον κόσμο και να μαθαίνουμε τι γίνεται λοιπόν και σε άλλες χώρες. Και εμείς σήμερα θα πάμε στην Ολλανδία, διότι διαβάσαμε ένα θέμα με το οποίο γελάσαμε και λίγο, η αλήθεια είναι, διότι οι ιερόδουλες διεκδικούν συντάξεις ποδοσφαιριστών, άκουσον. Οι ιερόδουλες της Ολλανδίας θα έπρεπε να μπορούν να επωφεληθούν από ένα πρόγραμμα συνταξιοδότησης παρόμοιο με αυτόν των ποδοσφαιριστών, αφού και οι δύο κατηγορίες επαγγελματιών εξασκούν δύσκολη σωματικά εργασία. Αυτό υποστηρίζει με αίτημα στις αρχές της χώρας μια γυναίκα που επιθυμεί να εκμεταλλευτεί μια συνοικία με οίκους ανοχής. Οι ποδοσφαιριστές και οι ιερόδουλες ασκούν μια δύσκολη, λέει, σωματική εργασία και δεν μπορούν να συνεχίσουν αυτή τη δουλειά για όλη τους τη ζωή, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο η Ville Post δικηγόρος. Συνεχίζει και λέει, οι άνδρες προτιμούν τις νεαρές γυναίκες. Κάποια στιγμή οι ιερόδουλες φτάνουν σε μια ηλικία που δεν θα έχουν πλέον δουλειά, διότι μεγαλώνουν. Υποστήριξε λοιπόν ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο για αυτές να αποταμιεύουν χρήματα, γι' αυτό και έτσι έγινε μια πρόταση οι ιερόδουλες αυτές να διεκδικούν συντάξεις ποδοσφαιριστών, γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά και ο χώρος του συγκεκριμένου αθλήματος έχει ημερομηνία λήξης. Να πούμε ότι η πορνεία είναι νόμιμη στην Ολλανδία από το 2000, όπως επίσης και η μαστροπία. Εκτός αν οι προαγωγοί εξαναγκάζουν τις γυναίκες να εκδίδονται παρά τη θέλησή τους. Οι ιερόδουλες που εργάζονται σε οίκους ανοχής είναι μισθωτές. Έχουν συμβάσεις εργασίας, κοινωνική κάλυψη, βεβαίως κανονική δουλειά. Τη δουλειά κάνεις, είμαι ιερόδουλη, με νόμιμα ιερόδουλη. Δικαιούνται επιδόματα ανεργίας, κρατική σύνταξη, η οποία είναι όμως πολύ πολύ χαμηλή. Πέρασε η ώρα. Και κάπου εδώ θα σας χαιρετήσω, όμως θα σας πω να μην πάτε πουθενά, διότι το πρόγραμμα της τηλεόρασης της ζούγκλας είναι πλούσιο, ενημερωτικό και ψυχαγωγικό. Η Αγγελική Στόγια σας εύχεται να έχετε μια καλή μέρα. Γεια σας.